Μένουμε στο θέμα και θα πάμε να συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον κύριο Αναστάσιο Νεόλιατζ, είναι τεφλοπαραγωγός της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, για να σχολιάσουμε τα όσα συμβαίνουν με την ελληνική βιομηχανία ζάχαρης, καθώς όπως είδατε και στο ρεπορτάζ παραμένουν οι τεφλοπαραγωγοί απλήρωτοι μέχρι και σήμερα και η μόνη γλύκα που έχουν πάρει είναι από τους κουραμπιέδες και από τα μελομακάρονα, κάτι το οποίο είχε και σχολιάσει ο κύριος Καραχάλιος, λέγοντας μάλιστα ότι η γλύκα θα είναι σε χρήμα και όχι σε γλυκά των Χριστουγέννων. Κύριε Νεόλιατζη, καλό σας βράδυ. Καλησπέρα κύριε Κόντα, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά να ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους αγρότες και ιδιαίτερα στους τεφλοπαραγωγούς που αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι απλήρωτοι. Λοιπόν, πικρά τα Χριστούγεννα των τεφλοπαραγωγών και όχι γλυκά, όπως είχε πει πριν από ένα μήνα περίπου ο κύριος Καραχάλιος, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης. Τι ακριβώς σημαίνει με αυτό το ζήτημα και τι εξελίξεις πιστεύετε ότι θα υπάρξουν τις επόμενες ώρες? Όπως ξέρετε κύριε Κόντα, πριν ένα μήνα ακριβώς ήρθε ο κύριος Καραχάλιος στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης των Σερών και μας υποσχέθηκε ότι τα Χριστούγεννα που θα έρθουν, ήρθε σαν καινούργιος πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος και μας είπε ότι θα είναι πάρα πολύ γλυκά. Μάλιστα το έλεγε με τέτοιο τρόπο ότι ώστε και εμείς τον πιστέψαμε. Από εκεί και πέρα όμως βλέπουμε άλλα πράγματα μέχρι σήμερα και είναι τα πράγματα πολύ δυσάρεστα. Γιατί μέχρι στιγμής που μιλάμε δεν έχουμε πληρωθεί. Μένει μία μέρα να τελειώσει ο χρόνος όσον αφορά τις ημέρες που τις εργάσιμες, που μπορεί να γίνει, να γίνουν κάποιες καταθέσεις. Και έχουμε γίνει πάντως πλέον, δεν τους πιστεύουμε, είναι αναξιόπιστοι. Γιατί μας είπαν για πριν ένα μήνα ότι θα βάλουν 2,5 εκατομμύρια ευρώ, κάποιο όπως γύρω στα 20%. Τα Χριστούγεννα ότι θα μπει όλο το ποσό ότι είχαν συνοηθεί με την Τράπεζα Πυρός. Χθες μας είπαν ότι θα μπουν σήμερα, σήμερα μας είπαν ότι θα μπουν το απόγευμα και μέχρι στιγμής δεν μπήκε τίποτα. Άρα έμεινε μια μέρα και πιστεύω ότι... Βασικά εγώ δεν πιστεύω ότι θα γίνει κάτι. Δεν πιστεύετε δηλαδή ότι αύριο ίσως δείτε τα χρήματα στις λογαριασμούς σας? Μακάρι να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά τα πράγματα δεν τα βλέπω να κυλούν ομαλά. Ωστόσο, επικοινωνία υπάρχει μεταξύ των τεφλοπαραγωγών και της διοίκησης, έτσι? Με την επικοινωνία δεν γίνεται τίποτα, κύριε Κότα, όμως. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Είμαστε οι μόνοι που είμαστε απλήρωτοι. Αρκεί να σας πω ότι το ποσό που έχουμε να λαμβάνουμε εμείς από αυτά που έχουμε να πάρουμε, δηλαδή από το 100%, το 10% είναι μόνο δικό μας. Όλα τα άλλα είναι υποχρεώσεις. Και οι υποχρεώσεις, όπως ξέρετε, τρέχουν. Έχουμε να δίνουμε σε ενίκεια, σε το ΕΒ, σε γεωπόνους. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Μάλιστα. Αυτά τα χρήματα τα οποία... Με υποσχέσεις έχουμε χορτάσει. Έτσι, θέλετε πράξεις να γίνονται τα λόγια. Αυτά τα χρήματα τα οποία σας οφείλουν είναι της φετινής καλλιεργητικής περίοδου? Ποιας περίοδου? Καλλιεργητικής περίοδου του 2017. Δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ από την παραγωγή που έχουμε παραδώσει. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Τι θα κάνετε από εδώ και πέρα? Πώς θα κινηθείτε? Κοιτάξτε να δείτε, ακούμε λόγια πολλά. Ακούσαμε υποσχέσεις. Υποσχέσεις από τους υπουργούς. Μάλιστα, προτού να σπείρουμε για το 2017, ήρθε μια διοίκηση, γιατί αυτή μπορώ να σας πω είναι η τρίτη διοίκηση που αλλάζει για το 2017. Πολύ σωστά. Μαζί με τη διοίκηση όμως είχαν έρθει και οι υπουργοί και έβαλαν τις πλάτες τους. Είπαν ότι εμείς είμαστε εδώ, υπουργοί του νομού μας, βάλτε έτσι ώστε να λειτουργήσει το εργοστάσιο. Βάλτε πλάτη. Μα εμείς δεν περιμέναμε αυτούς για να βάλουμε πλάτη. Εμείς τόσα χρόνια βάζουμε πλάτη. Από εκεί και πέρα όμως, αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή είναι όλοι άφαντοι. Ακούσαμε τον κύριο Χαρίση να λέει πολλά. Μάλιστα έβγαλε και δελτίο τύπου. Είμαστε πλάι στους παραγωγούς. Σε ποιους παραγωγούς, τεφλοπαραγωγούς είναι πλάι? Όταν κάποιος δεν μπορεί να βοηθήσει, λέει, και μάλιστα στο δελτίο τύπου είπε ότι φταίει η Τράπεζα Πυρός. Μα εμείς δεν έχουμε να κάνουμε με την Τράπεζα Πυρός. Εμείς έχουμε υπογράψει συμβόλαια με την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης. Που μάλιστα ήταν στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης, πρόεδρος τότε ήταν κάποιος από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο οποίος είπε ότι η κυβέρνηση στηρίζει τη βιομηχανία, στηρίζει τους εργολογούς. Πού είναι, δεν βλέπουμε τίποτα. Ο κύριος Ρώσιος, για τον κύριο Ρώσιο λέτε. Ο κύριος Ρώσιος, ναι. Ο οποίος παρέτησε και τον παρέτησαν, είναι κάτι από τα δύο. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα. Δεν μας ενδιαφέρει γιατί παρετείται ο καθένας. Εμάς μας ενδιαφέρει να καλλιεργούμε,
Αυτό μας ζητείτε να κάνουμε και αυτό κάνουμε. Και το κάνουμε πολύ καλά. Γιατί η ελληνική ζάχαρη είναι η καλύτερη. Και χάρη στην ζάχαρη που βγάζουμε εμείς, κρατιέται όλη η βιομηχανία όπως κρατιέται, πληρώνονται όλοι και δεν πληρωνόμαστε εμείς. Αν ήμουν εγώ στη θέση τους, ή αν για να λένε ότι είναι δίπλα μας, δεν έπρεπε κανένας να πληρωθεί, να ζητήσουν από μόνοι τους να μην πληρωθεί κανένας, και οι υπουργοί που μέχρι τώρα λέγανε ότι είναι δίπλα μας και μας στηρίζουν και βάλτε, να παραιτηθούν. Εγώ περιμένω μέχρι και αύριο, θα είναι τελευταία μέρα, και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα κινηθούμε. Το σίγουρο είναι θα κινηθούμε νομικά. Γιατί έχουμε ένα συμβόλαιο στα χέρια μας που λέει ότι 31, 12, 17 πρέπει να έχουμε πληρωθεί ολοσχερός, δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ. Πρέπει να αποδοθούν ευθύνες σε αυτά που λένε όλοι, γιατί τα λένε πολύ εύκολα, αλλά στις πράξεις είναι εντελώς διαφορετικά. Κύριε Νεόλιατζη, τα χρήματα τα οποία χρωστούν σε εσάς και στους συνοδέλφους σας συνολικά, ποιο είναι το ποσό, το γνωρίζουμε? 10 εκατομμύρια. 10 εκατομμύρια. 10 εκατομμύρια. Έχουν δοθεί κοινωνικά μερίσματα σε πολλούς και καλό είναι που δίνονται. Και καλό είναι που δίνονται, δεν αμφιβάλλει κανείς. Έχουν δοθεί κοινωνικά μερίσματα στα νησιά, γιατί εκεί πέρα κάποιοι έχουν αντιδράσει. Έχουν δοθεί κοινωνικά μερίσματα, βγήκε υπουργός και είπε για τους ανέργους κάτω από τα 18 μέχρι τα 28. Συμφωνούμε σε όλα αυτά, αλλά κοιτάξτε και λίγο εμάς που παράγουμε. Γιατί εμείς είμαστε αυτοί που παράγουμε και δημιουργούμε όλο αυτό το πλεόνασμα. Μάλιστα. Και αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή είμαστε απλήρωτοι. Μ' ακούτε λίγο αγανακτισμένο. Λογικό είναι. Παρόλο που είναι γιορτινές ημέρες, αλλά δεχόμαστε τόσες πιέσεις από τους τεχνοπαραγωγούς, τους συναδέρφους, ακούμε τόσα. Γιατί για να μπουν αυτά τα στρέμματα, έστω αυτά τα λίγα που καλλιεργήθηκαν, βάλαμε και εμείς πλάτες. Ακούσαν κάποιοι τις συμβουλές μας. Και στηρίξατε όλοι μαζί την τεχνοπαραγωγή. Στηρίξαμε όλοι μαζί. Και τώρα αυτή τη στιγμή δεν γίνεται κάτι. Δεν έχει νόημα να βγαίνει κάποιος υπουργός και να λέει εμείς σαν κυβέρνηση στηρίζουμε τους τεχνολογούς. Πόσους στηρίζουμε, για να μας πούνε δηλαδή. Αυτοί έχουν κάνει τις γιορτές τους, θα κάνουν και την πρωτοχρονιά τους, τα Χριστούγεννα κάνουν και την πρωτοχρονιά τους. Και εμείς. Εγώ κρατώ, κύριε Νόλιατζη, και αυτό το οποίο είπατε ότι θα κινηθείτε νομικά το επόμενο διάστημα, αν δεν δοθούν τα χρήματα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Είναι το μόνο σίγουρο, γιατί η διοίκηση λέει ότι και το Υπουργείο ότι φταίει η τράπεζα. Εμείς δεν έχουμε να κάνουμε με την τράπεζα. Εμείς δεν κάνουμε ένα συμβόλαιο, γιατί έχουμε συμβόλαια. Έχουμε συμβόλαια που λέει 31/12 ότι πρέπει να πληρωθούμε. Δεν έχουμε καμιά δουλειά με την τράπεζα. Δεν μας ενδιαφέρει τι έχουν κάνει αυτοί. Μάλιστα. Πρέπει να είχαν εναλλακτική λύση. Δεν μπορεί να βγαίνει πριν ένα μήνα να έρχεται στο εργοστάσιο ο κύριος Καραχάλιος και να λέει σίγουρα θα πληρωθείτε, θα κάνετε και κάνετε σούγνα. Να το ρωτάμε με ποιο τρόπο. Και αυτός να μας λέει δεν σας ενδιαφέρει. Φυσικά δεν μας ενδιαφέρει. Αλλά κάντε πράξη όμως. Αυτό να το αναφέρουμε ότι ήσασταν, δηλώνατε και επιφυλακτικοί σε εκείνες δηλώσεις σας. Βεβαίως. Πλέον είναι αναξιόπιστοι. Πλέον είναι αναξιόπιστοι οι πάντες. Μάλιστα. Ωραία, κρατώ αυτά τα οποία. Γιατί αυτό δεν γίνεται μια χρονιά, εδώ γίνεται και χρόνια και συνεχίζει το ίδιο βιολί. Και πάνω στις πλάτες τις δικές μας, όλοι κάνουν την πολιτική τους, όλοι κάνουν οτιδήποτε άλλο εκτός από το να σκέφτονται εμάς. Υπήρχαν δηλαδή και τα προηγούμενα χρόνια καθυστερήσεις. Ναι, αλλά αυτό όμως που γίνεται φέτος είναι το χειρότερο. Γιατί μας έχουν υποσχεθεί εδώ και καιρό ότι σήμερα μπαίνουν, αύριο μπαίνουν, έχουν λυθεί τα πάντα και δεν βλέπουμε να έχει λυθεί τίποτα. Μάλιστα. Και μάλιστα, άμα δεν μπουν αύριο τα λεφτά, δεν ξέρουμε και πότε θα μπουν και αν θα μπουν. Ναι, γιατί είπατε μέχρι το τέλος του χρόνου πρέπει να ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία, η καταβολή των. Γιατί αυτοί μας λένε ότι η τράπεζα θα έχουν δώσει ενέχειρο να πληρώσει η τράπεζα. Μα η τράπεζα δεν βλέπω να κάνει κάτι τέτοιο. Άρα ερχόμαστε και στο άλλο σημείο που λέμε ότι δεν τους δίνουν και σημασία. Και μιλάω για την κυβέρνηση, γιατί ο κύριος Χαρίστης ήταν που βγήκε και είπε ότι τελείωσε. Θα πληρωθείτε σήμερα. Μάλιστα. Κύριε Νεόλιατζη, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Θα είμαστε σε επαφή έτσι, για να δούμε τι θα γίνει και αύριο και τις επόμενες μέρες. Μακάρι αύριο να λυθεί το ζήτημα, να μπουν τα χρήματα, αν και θεωρείτε ότι είναι λίγο δύσκολο αυτό από πλευράς. Κοιτάξτε να δείτε. Μακάρι αύριο να γίνει η πληρωμή και να αναιρεθούν όλα αυτά. Από εκεί και πέρα όμως, αν δεν γίνει αυτό, σας είπα όπως σας είπα και προηγουμένως, θα κινηθούμε νομικά. Μάλιστα. Να ευχηθούμε παρόλα αυτά όμως καλή πρωτοχρονιά, όσο μπορεί ο καθένας, γιατί βλέπετε τι προβλήματα υπάρχουν.
για τους τυφλοπαραγωγούς. Και από εκεί και πέρα τους φωτίσει όλος ο Θεός να γίνει κάτι διαφορετικό, γιατί πάντα όταν λέμε κάτι πρέπει να έχουμε και εναλλακτική. Ότι αν δεν συμβεί αυτό, να έχουμε κάποια άλλη λύση. Μάλιστα. Δεν μιλάμε με αβεβαιότητα ή με τέτοιο, με υποθέσεις. Σας ευχαριστώ θερμά. Εμείς έχουμε μάθει να λειτουργούμε. Ευχαριστώ κύριε Νόλια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Καλή χρονιά να σας ευχηθούμε.